οι περισσότεροι χρησιμοποιούμε το αυτοκίνητο για να ανταπεξέλθουμε στις καθημερινές μας ανάγκες. Την ώρα όμως που οδηγούμε, εμφανίζεται μία ένδειξη. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό? Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα μας προβληματίσει. Άρα, τι πρέπει να κάνουμε? Να σταματήσουμε το αυτοκίνητο. Να συνεχίσουμε την πορεία μας. Πάμε τώρα να μάθουμε ποια είναι τα πιο γνωστά λαμπάκια ενδείξεων και πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε μια κατάσταση που θα μας τύχει. Ένδειξη κινητήρα. Άμα θα σας εμφανιστεί αυτό το λαμπάκι στο καντράν του αυτοκινήτου, πάει να πει ότι οι εκπομπές ρήπων είναι πάνω από το επιτρεπόμενο όριο. Συνήθως συμβαίνει γιατί το καύσιμο το οποίο έχουμε βάλει δεν είναι ποιοτικό. Το καλύτερο που έχετε να κάνετε σε αυτή την περίπτωση είναι να επισκεφτείτε το συνεργείο. Αν τώρα μας εμφανιστεί το λαμπάκι της ένδειξης του λαδιού, σημαίνει πολύ απλά ότι η στάθμη του λαδιού δεν είναι στο σωστό σημείο. Να ξέρετε ότι είναι μια πολύ σοβαρή ένδειξη και μπορεί να μας δημιουργηθεί μεγάλη ζημιά στον κινητήρα αν δεν επισκεφτούμε πολύ γρήγορα ένα συνεργείο. Τώρα, η ένδειξη των φρένων μπορεί να σημαίνει δύο πράγματα. Το σύνηθες είναι η στάθμη των υγρών του φρένου να είναι χαμηλή, όμως στα σύγχρονα αυτοκίνητα υπάρχει και η περίπτωση να μας ενημερώνει ότι θέλουμε αλλαγή στα τακάκια. Η ένδειξη για τους υαλοκαθαριστήρες είναι κάτι το οποίο δεν επηρεάζει την ασφαλειά μας. Τι σημαίνει? Ότι θα πρέπει να γεμίσουμε με νερό ή κάποιο ειδικό υγρό το μπουκαλάκι που ρίχνει νερό στα ψηλιστήρια. Επειδή οι ελληνικοί δρόμοι είναι πολύ κλειστεροί, στα καινούργια αυτοκίνητα ανάβει συνεχώς ένα κουμπάκι με την ονομασία ESP. Αυτό στην ουσία μας βοηθάει, ούτως ώστε το αυτοκίνητο να παραμένει στην πορεία του και να μην βγούμε εκτός δρόμου. Να σας πω τώρα και κάτι άλλο που έχει να κάνει με τη θερμοκρασία. Αν δείτε ότι η θερμοκρασία του αυτοκίνητου έχει ανέβει, αυτό που θα πρέπει να κάνετε είναι να σταματήσετε στην άκρη του δρόμου και να καλέσετε την οδική βοήθεια. Τόσο απλά. Ένδειξη πίεσης ελαστικών. Να το πω απλά, μας ενημερώνει για τον αέρα που έχει μέσα το ελαστικό, αν είναι αυτός που πρέπει ή όχι. Σταματάμε στο πρώτο βουλκανιζατέρ και κάνουμε τον απαραίτητο έλεγχο. Και επειδή οι απορίες και οι ενδείξεις ενός αυτοκινήτου είναι πάρα πολλές, τη λύση μπορείτε να τη βρείτε στο εγχειρίδιο χρήσης ενός αυτοκινήτου. Όλα το έχουν και εδώ πέρα να είστε σίγουροι ότι και θα διαβάσετε τα πάντα, θα δείτε τα πάντα και θα λύσετε κάθε απορία σας.